Στερείται βασικών εσόδων ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης λόγω της κουλτούρας που έχει διαμορφωθεί από τους επιβάτες και οδηγεί στο να μην πληρώνουν εισιτήρια. Τα συμπεράσματα αυτά εξάγονται από τα στοιχεία που έχει στα χέρια του και ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ Γιώργος Κόδρας. Αν και όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Κόδρας, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από το επιβατικό κοινό όταν ο ίδιος ο οργανισμός δεν παρέχει ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό έργο, παρόλα αυτά όμως δεν απέκλεισε το γεγονός να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για όσους διαφεύγουν και δεν κόβουν εισιτήριο. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή έχουν μειώσει τώρα τα δρομολόγια, είμαστε σαν τις σαρδέλες μέσα και θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους. Όχι, να μην κόβουν εισιτήρια. Πιστεύω ότι θα έπρεπε πρώτα και κύριε να πάρουν μέτρα για τους ανέργους, για τους ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα εισιτήρια. Λοιπόν, μέτρα ελάφρυνσης και έπειτα από αυτό να εντείνουν ό,τι θέλουν, δεν με πειράζει. Σωστό. Πρέπει να γίνεται. Ναι. Θα μπαίνουμε χωρίς εισιτήριο, εννοείται πρέπει να γίνεται. Μπαίνουμε μέσα, δεν πληρώνουμε. Θεωρούν ότι επειδή δεν πληρώνουμε είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά άμα δεν έχει και λεφτά το κράτος να κινηθεί και να φτιάξει υπηρεσίες του, δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ. Άμα έχουμε τη λογική δεν πληρώνω γιατί δεν μου προσφέρει κάτι, δεν θα σου προσφέρει ποτέ κάτι. Κανένας. Ούτε το κράτος, ούτε κανένας. Οι ελεγκτές που διαθέτει ο ΟΑΣΤ σήμερα είναι 70 στον αριθμό και σταδιακά θα βγουν όλοι στους δρόμους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, για να πραγματοποιήσουν το έργο τους. Ο κύριος Κόδρας ρωτήθηκε βέβαια αν είναι και στη σκέψη του να επαναφέρει τους ιδιώτες στο κομμάτι των ελέγχων, γεγονός που δεν το απέκλεισε. Νομίζω τα άτομα που δεν πληρώνουν είναι εις βάρος των ατόμων που πληρώνουν, που είναι πάντα τυπική και σωστή. Πρέπει όλος ο κόσμος να κόβει εισιτήρια, όπως ακριβώς πληρώνω εγώ την κάρτα μου κάθε μήνα. Όσον αφορά από ότι είπαν ότι θα κάνουν περισσότερους ελέγχους πλέον από τον ΟΑΣΤ. Βεβαίως, θετικότατο. Πολύ θετικότατο. Γιατί πρέπει. Με τα ίδια μου τα μάτια είδα ανεβαίνοντας 4 άτομα, να μην αναφερθώ πού και πώς, μάλιστα ο άντρας έπαιζε ακορντεόν και δεν πλήρωσε εισιτήριο. Ο λόγος ποιος. Χθες ήρθα από το ΚΤΕΛ και σε ολόκληρη διαδρομή μέχρι το τέτοιο που έφτασα στη μεταμόρφωση δεν πλήρωσε κανένα εισιτήριο και με έκανε μεγάλη εντύπωση. Στα σχέδια του ΟΑΣΤ είναι να βελτιώνει την εικόνα του οργανισμού με τα λεωφορεία και ταυτόχρονα να εντατικοποιεί τους ελέγχους.